Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Στέλιος Ζωντανίδης, ο ερμηνεύτης της Αλεξανδρούπολης, του Αεροδρομίου Δημόκρητος, είναι σε σύνδεση μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ζωντανίδη. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επιστρέφει η σύνδεση λοιπόν της Αλεξανδρούπολης με το Ηράκλειο. Υπήρξε κάποια στιγμή μια ανησυχία ότι δεν θα υπάρξει σύνδεση αυτή και μάλιστα κάποιοι το σύνδεσαν και με μια δήλωση που κάνατε κάποια στιγμή. Τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω ακούσει τη σύνδεση με τη δήλωση που έκανα, γιατί κύριε Σταυρίδη, μιλήσαμε όντως για το Ηράκλειο με αρκετά μέσα και επειδή μιλάω καλά ελληνικά, είπα πολύ απλά ότι δεν έχουμε ακόμα πληροφορία για το πότε και αν θα γίνει η πτήση. Και αυτή ήταν η αλήθεια μέχρι και πριν μία εβδομάδα. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό. Αν κλείσετε μία εβδομάδα, δεν θα χρειαστεί να κλείσετε. Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό. Λάθος και ακούστηκε όλη αυτή η πληροφορία? Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Υπάρχουν και ευτυχώς οι απομαγνητοφωνήσεις σε αυτό που λέω και ξαναλέω, μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Δεν θέλω να πω πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε υπηρεσιακά μέχρι μια εβδομάδα η δικιά μου υπηρεσία δεν είχε καμία πληροφορία για την πτήση, όπως και σήμερα δεν έχει, έτσι, κυρία Σταυρίδη. Αλλά σήμερα αυτό που μπορούμε να πούμε και είναι διαφορετικό είναι ότι πουλάει η εταιρεία εισιτήρια για τον προορισμό αυτόν κάθε Πέμπτη και Σάββατο, όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος. Και επίσης θα ενισχύσω και κάτι άλλο. Αυτό είχα πει κιόλας όταν δεν ξέραμε ακόμα αν θα γίνει η πτήση. Ότι μιλάμε για μια πτήση βιώσιμη, μια πτήση που έκλεισε πέρσι, νομίζω, με 87% πληρότητα, 88%. Αλλά καμία αεροπορική εταιρεία δεν είναι σίγουρο ότι θα επαναλάβει μια πτήση εάν βρει καλύτερο προορισμό. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωσή μας. Ναι. Και θα ισχύει και του χρόνου και ισχύει για πάντα. Κύριε Δαντανίδη, ήταν μεγάλο αεροσκάφος, ήταν και τόσο κόσμος που ερχόταν αλλά και που πήγαινε στο Ηράκλειο πέρσι? Κύριε Σταυρίδη, μιλάμε για πέρσι, για μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είμαστε στην ευχάριστη περίοδο τώρα να μιλάμε για χρονιές συνεχόμενα καλές μετά τον κορονοϊό, με κάθετη άνοδο της αεροπορικής κίνησης. Ναι, και αυτό το δρομολόγιο, ένα κλασικό τουριστικό δρομολόγιο προς το Ηράκλειο, από μια περιοχή μεγάλη που καλύπτει το δικό μας αεροδρόμιο, και μιλάω για όλη την Θράκη. Θα σας πω και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί και από την Καβάλα δεν υπάρχει απευθείας πτήση για την Κρήτη. Εμείς θα σας θυμίσω ότι έχουμε δύο απευθείας πτήσεις για την Κρήτη. Θα έχουμε μάλλον δύο φορές τη βδομάδα για το Ηράκλειο, Πέμπτη και Σάββατο, και έχουμε συνεχόμενα δύο φορές τη βδομάδα, προς το παρόν κάθε Τρίτη και Σάββατο, και στη συνέχεια κάθε Τρίτη και Πέμπτη προς τη Σιτία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι ένας προορισμός και ενώνει τιμή το ένα άκρο της Ελλάδος με άλλο. Υπάρχει πληροφορία για το αν θα υπάρξει και άλλη σύνδεση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης με άλλον προορισμό? Εκτός από τα όσα ακούγονται για το δρομολόγιο της Λάρνακας, που θα σας πω ξανά και δεν θα κουραστώ να λέω ότι επίσης δεν έχω καμία πληροφορία να κρύψω, δεν έχω κάτι για τη Λάρνακα, ναι, υπηρεσιακά τουλάχιστον. Αυτά που ακούω είναι πιο πολύ από συζητήσεις με τους παράγοντες του τουρισμού στην περιοχή μας, την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση, και τίποτε περισσότερο. Όταν έχουμε κάτι πραγματικά χειροπιαστό, είναι χαρά για μας να έχουμε πολλά δρομολόγια. Θα σας το ανακοινώσω. Δεν υπάρχει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, άλλη σύνδεση προς το παρόν του αεροδρομίου, ούτε με προορισμό του εσωτερικού ούτε του εξωτερικού. Σας λέω όμως ότι δεν είναι καθόλου παράξενο να πάρουμε μια πληροφορία αργά. Να σας δώσω και τον παραλληλισμό τον περσινό, που το Ηράκλειο άρχισε να πουλάει εισιτήρια από τον Ιανουάριο, ενώ πρόπερση πουλούσε από τον Απρίλιο. Ναι. Δεν θα είναι έκπληξη να δούμε και άλλο δρομολόγιο. Απαντώ αυτό. Το αεροδρόμιο μας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει πτήσεις εκτός Σέγγεν? Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Είναι το μόνο κρατικό αεροδρόμιο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Βορειοανατολική Ελλάδα, που είναι διεθνές, που μπορεί να κάνει customs control, δηλαδή και τελωνιακό έλεγχο και διαβατηριακό έλεγχο, και για χώρες εντός Σέγγεν και για εκτός Σέγγεν. Το μυαλό μου πάει στην Κωνσταντινούπολη, σε αυτό που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, γι' αυτό το ρωτώ. Ξέρω βέβαια αν είναι βιώσιμο ένα τέτοιο αεροπλάνο. Βιώσιμο είναι χρονικά. Πόση ώρα θα κάνει το αεροπλάνο Αλεξανδρούπολη-Κωνσταντινούπολη, 20 λεπτά, 10 λεπτά? Θα σας πω, κύριε Σταυρίδη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Κωνσταντινούπολη, όπως ιδιαίτερη περίπτωση για την περιοχή μας είναι και οι προορισμοί της Γερμανίας. Έτσι. Είναι ένα άλλο θέμα που πολλοί κόσμοι ζητάει για τη Γερμανία. Να απαντήσω για την Κωνσταντινούπολη. Κάθε δρομολόγιο, η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την πληρότητα της πτήσης. Θα σας πω λοιπόν, είτε για κοντινό δρομολόγιο είτε για μακρινό, μία πληρότητα μεγάλη, δηλαδή πάνω από το 70%, από το 60% για τα μικρά αεροπλάνα και πάνω από το 70-80% για τα μεγάλα αεροπλάνα, καθιστά ένα δρομολόγιο βιώσιμο. Ναι.
Δεν είναι όμως αυτή ο παράγοντας που αποφασίζει μια εταιρεία για αυτό. Σας ξαναλέω ότι υπάρχουν δρομολόγια, προορισμοί που μπορούν να έχουν πληρότητες συνεχόμενα για μεγάλα χρονικά διαστήματα άνω του 90-95%. Οπότε αν είναι μια αεροπορική εταιρεία διαλέξει μεταξύ ενός βιώσιμου που θα έχει 70-75 πληρότητα και ενός βιώσιμου που θα έχει 90-95. Θα επιλέξει το 90-95. Το 90-95. Για την Κωνσταντινούπολη θα μπορούσε να εξεταστεί ένα τέτοιο project με την υποσημείωση ότι δεν δίνονται slots ελεύθερες αεροπορικές εταιρείες από το εξωτερικό για την Ελλάδα. Θέλει μια διαδικασία και είναι διακρατικές συμφωνίες οι άδειες για προορισμούς. Ναι. Νομίζω είναι αμοιβαία η αντιμετώπιση, δηλαδή παίρνει μια άδεια η Ελλάδα, δίνει μια άδεια στην Τουρκία. Άρα είναι περισσότερο πολύπλοκο το project από ότι ας πούμε ένας προορισμός ευρωπαϊκός όπως είναι η Γερμανία. Πόση ώρα θα ήταν μια τέτοια πτήση, πόσο θα διαρκούσε? Εξαρτάται από το αεροπλάνο. Αν μιλάμε για ένα Airbus, μιλάμε για περίπου 25 λεπτά. Μάλιστα. Τώρα, έχετε εικόνα για το φετινό Πάσχα, αν έχουμε επιπλέον πτήσεις ή κάτι άλλο? Δεν έχω ειλικρινά εικόνα. Έξτρα πτήσεις σίγουρα θα μπουν από τις αεροπορικές εταιρείες για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Μιλάω για τις πτήσεις εσωτερικού. Υπάρχει πληροφορία για την Κύπρο, αλλά σας ξαναλέω, κάτι χειροπιαστό. Και βέβαια όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν να κάνουν και με το καλοκαίρι, όλα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το φετινό καλοκαίρι. Θα είναι, κύριε Σταυρή, το φετινό καλοκαίρι, και δεν θέλω να είμαι συντηρητικός σε αυτό, θα είναι και μεγάλη πάλι άνοδος και μιλάω μεγάλη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με το 2023, που ήταν χρονιά ρεκόρ για όλη την αεροπορία στη χώρα και πανευρωπαϊκά. Αν το δούμε, η Ελλάδα πήγε καλά σε σχέση με τις βασικές ανταγωνίστρες όπως είναι οι μεσογειακές χώρες. Θα είναι το ίδιο το φετινό καλοκαίρι και ελπίζουμε κομμάτι αυτής της μεγάλης αύξησης να πάρουμε και εμείς, που δεν είναι απαραίτητο να το πάρουμε από τις πτήσεις εξωτερικού. Είναι σίγουρο θα το πάρουμε από το δρομολόγιο του Ηρακλείου, θα πάρουμε μεγάλο κομμάτι από το δρομολόγιο της Σιτίας και φυσικά από αφίξεις στην Αθήνα που θα έρθουν για τουρισμό μέσω της Αθήνας στην Ελλάδα, από το εξωτερικό εννοώ. Ναι. Και τελευταίο τώρα ερώτημα. Οι δεξαμενές που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν για τον ενεφοδιασμό, λειτουργούν θετικά και στις εμπορικές πτήσεις, δηλαδή σε αυτά τα οποία συζητάμε τώρα στο Δελτίο? Λειτουργούν θετικά για όλες τις πτήσεις και σας απαριθμώ ότι οι εμπορικές πτήσεις, είτε είναι εσωτερικού που κανονικά δεν χρειάζονται καύσιμα, αντιμετωπίζονται αλλιώς όταν έχεις στο αεροδρόμιο καύσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να βάλεις περισσότερους επιβάτες γιατί θα πάρεις λιγότερα καύσιμα από εκεί που έρχεσαι, με δεδομένο ότι μπορείς να πάρεις καύσιμο από εμάς και να φύγεις από εμάς με καύσιμο. Ναι. Δεύτερον, λειτουργούν καταλυτικά για τις πτήσεις charter, είτε από Ευρώπη είτε από άλλο προορισμό, γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει καύσιμο μια αεροπορική εταιρεία αν κάνει μακρινό δρομολόγιο. Λειτουργούν πάρα πολύ θετικά για τις πτήσεις, τις πιθανές στρατιωτικές που έχουμε στην περιοχή και για τις σχολές πιλότων. Και φυσικά λειτουργούν πάρα πολύ θετικά, το τονίζω, για πτήσεις επιχειρησιακές, είτε λέγονται αεροπυρόσβεσοι αυτές, είτε νοσοκομιακές, είτε οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Σταυρή, να είστε καλά. Καλά, καλό βράδυ.